Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή. Αποφάσισα να κάνω vlog γιατί έχω κάποια πραγματάκια έτσι να κάνω. Πάω κομμωτήριο. 9.30 ώρα έχω ραντεβού, η ώρα είναι 9:18. Ευτυχώς είναι σχετικά κοντά. Πήγα να πάρω να πιω και να φάω. Και πάμε προς το κομμωτήριο γιατί θέλω λίγο να βάψω λίγο το μαλλί μου, γιατί κάπου αρχίζει και ανοίγει, γίνεται κάπως περίεργο. Αυτά τα παιδιά δεν είναι σχολείο. Κάθονται με τον Δημήτρη, γιατί... Περίμενε. Γιατί πονούσαν οι κοιλιές και γενικά η Ευελίνα είχε και πυρετό προχθές, οπότε δεν την έστειλα. Αυτά. Πάμε γρήγορα, γιατί θα αργήσω και καταλαβαίνετε. Τέλειωσε από κομμωτήριο, δεν σας έδειξα ούτε ένα πλάνο όμως. Λοιπόν, δεν έκανα κάτι. Έκανα τη ρίζα μου, εννοείται, και λίγο έτσι κάτω το χρωματάκι, το έκανα ένα ρεφλέ. Αυτά από τη... Ρώτησα. Αυτά, πάω λίγο να κάνω κάποιες δουλειές που έχω εξωτερικές, η ώρα είναι 11:10 και μετά πάω σπίτι να ετοιμάσω δέματα και να τα στείλω κιόλας. Έρθει σπίτι, λοιπόν, καταρχάς έχω αλλάξει μπλούζα γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ ζέστη. Το μαλλί μου, εντάξει, δεν θα καταλάβεις διαφορά εσύ, αλλά εγώ την βλέπω. Και το φόρμαρα λίγο. Αυτά, λοιπόν. Τώρα ήρθα σπίτι. Ο Δημήτρης έχει φύγει. Γυμναστήριο. Έχω μαζέψει λίγο το σπίτι και έβαλα και μία σκούπα στα γρήγορα γιατί κατοχή αρκετά ψυχουλάκια και καταλαβαίνεις. Και θα βάλω τώρα σνιτσελάκια στο φούρνο και θα τα συνοδεύσω με πουρέ για να φάμε. Και παράλληλα θα ετοιμάζω και δέματα για να τα στείλω κιόλας. Αυτά, να στείλω και αριθμούς αποστολής στα κορίτσια. Τι άλλο έχω να κάνω? Έχω να στείλω κάποια ακόμα mail σε κάποιες εταιρείες, οπότε θα κάνω και αυτό σε δύο νομίζω. Αυτά, τι άλλο? Αυτά, μην χρονοτριβώ, ξεκινάω και αυτά. Εν τω μεταξύ έχω και το τρίποδο που ήρθε επιτέλους, αλλά δεν ξέρω αν βαριέμαι να το βάλω στη θέση του τώρα και να το ανοίξω με φακό και αφού ούτως ή άλλως δεν είναι ότι κάνω κάτι στατικό, πάω μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί, οπότε δεν θα μου χρησιμεύσει αυτό τώρα. Θα φεύγω. Λαγουδάκι. Αυτό εδώ είναι το σνιτσελάκι, το βάλω στο φούρνο και μόλις είναι σχεδόν έτοιμο θα ξεκινήσω και τον πουρέ. Θα κάνουμε σνιτσελ με τη μαμά μου. Ετοιμάζω παραγγελίες αυτή τη στιγμή και πραγματικά θέλω να σου δείξω ένα φόρμα το οποίο παρήγγειλε μια κοπέλα. Και είναι σε τέλεια τιμούλα, στα 15 ευρώ μόνο και γενικά έχω ανεβάσει κάποια προϊόντα τα οποία είναι όλα ό,τι θα δεις σε εκείνο το highlight, τέλος πάντων, στο πρώτο highlight εκεί που θα γράφει όλα 15, είναι όντως όλα 15 και μπορείς να βρεις από φορέματα μέχρι μπλουζάκια, μέχρι ζακετάκια, φορεματάκια, τα πάντα. Δες λίγο αυτό, το σατέν. Φοβερό και τέλειο χρώμα και υπάρχει και σε μαύρο στα 15 ευρώ. Με νουμεράκια είναι αυτό. Αυτά ήθελα πολύ να σου το δείξω, γιατί μου αρέσει πολύ. Τώρα τελειώσαμε τα δέματα. Τα κοτοπουλάκια, τα σνιτζελάκια έγιναν. Εγώ όμως δεν έχω κάνει τον πουρέ ακόμα. Εντάξει, είναι φουλ τραγανά, τέλεια. Δεν έχω κάνει τον πουρέ ακόμα, πρέπει να τον κάνω. Και πρέπει τώρα να κόψω λίγες αποδείξεις. Οπότε πρώτα θα κόψω τις αποδείξεις γιατί μετά θα τις ξεχάσω. Μη καίει. Θα κόψω τις αποδείξεις και μετά θα κάνω το μπουρέ. Εντάξει, δεν είναι πολλές αποδείξεις, οπότε τσακ μπαμ. Περίμενε. Πρόσεχε, πρόσεχε. Νεφέλη, άστα. Τι έπεσε. Μαμά, να φάω λίγο. Περίμενε, να σε δώσω εδώ. Λοιπόν.
Η ώρα είναι 3 παρά. Έχω δώσει στον Δημήτρη να πάει τα θέματα, γιατί έρχεται το γυμναστήριο, οπότε λέω μη βγω. Εμείς φάγαμε κανονικά. 6.30 ώρα έχουμε χορό με την Εφέλη. Τι έγινε? Θα περάσει τώρα, θα κάνουμε μπανάκι, θα περάσει. Θέλω σκορφέ. Όχι, Εφέλη, γιατί θέλει ροφή. Δεν θέλω. Θα το κάνουμε μπάνια και μετά. Λοιπόν, 6.30 ώρα έχουμε χορό. Και εγώ μετά στο καπάκι. Και πρέπει να κάνουμε και μαθήματα μέχρι τις 6.30. Και μετά στο καπάκι, 8.30 ώρα, κάπου εκεί, θα βγω με την ξεδέρφη μου. Οπότε θέλω λίγο να τα προλάβω. Θα κάνω τώρα μπάνια τα μωρά. Σημειώνω εγώ εδώ παράλληλα κάτι. Δευτέρα πάλι όπως βλέπω. Σαββατοκύριακο το αφήνω γενικά free, γιατί θέλω το Σαββατοκύριακο να κάνω πράγματα έτσι οικογενειακά και τέτοια. Αλλά από Δευτέρα, όπως βλέπω, πάλι δεν. Το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Επίσης θέλω να γραφτώ εδώ και ένα μήνα στο γυμναστήριο και δεν μπορώ, γιατί κάθε φορά κάτι κάνω. Δευτέρα πάλι έχω 3 ραντεβού. Μετά, δεν ξέρω, Τρίτη σκέφτομαι να γραφτώ. Δεν ξέρω αν θα προλάβω. Και επίσης και είναι και τα μωρά, ότι να, τώρα η Ευελίνα ήταν από την Τρίτη σπίτι. Λοιπόν, έβαλα τα μωρά να κάνουν μπάνιο. Τώρα βασικά έχουν γεμίσει απλά την μπανιέρα και παίζουν. Μετά θα τα ξεπλένω, ξέρεις, θα τα κάνω μπάνιο. Έχω βγάλει εδώ και τα πράγματά τους για να τους ντύσω κατευθείαν. Η ώρα είναι 3.30 και σε 3 ώρες θα φύγει η Νεφέλη, θα πάει για χορό. Θα πάει με τον Δημήτρη, οπότε εγώ θα κάτσω σπίτι με την Ευελίνα. Και θα τους περιμένω να έρθουν. Τι άλλο θέλω να πω? Εγώ κατά τις 8 λογικά θα βγω με την ξαδέρφη μου. Θα κάνω και τα κρεβάτια και αυτά για να τα έχουμε έτοιμα. Και θα ξαπλώσω και λίγο τα μωρά κατά τις 8 πάλι, 8 παρά, να δουν καμιά ταινία και να μην καταλάβει η Ευελίνα του φεύγω, γιατί θα αρχίσει να κλαίει. Αυτά. Πριν βάψανε τα μωρά τους με βαφτικά και τέτοια, με καλλιτικά, εν τω μεταξύ σακούλες πετάνε αριστερά-δεξιά στον ουρανό. Βάψανε τα μωρά τους και τώρα τα κάνουν μπάνιο. Εγώ από το κομμωτήριο πως έφυγα με τα, πως λέγονται, με αυτά τα, κατάλαβες, το φορμαρισμένο το μαλλί, και κρίμα που δεν κράτησε. Δεν ξέρω, λίγο θα τα κάνω αυτά εδώ μπροστά αν μπορέσω. Αλλά όταν βγαίνεις από το κομμωτήριο, αυτό το ωραίο το μαλλί που έχεις μετά, πως χαλάρε γαμώτο. Τέλος πάντων, έξω φυσάει πάρα πολύ. Αλλά εγώ θα πάω με αμάξι, οπότε δεν πειράζει. 9, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Η ώρα είναι 6 και 5. Και εντάξει, δεν σας έχω δείξει τίποτα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που κάναμε. Έβαλα κάτι ρούχα για πλήσιμο. Έλτισα τα κορίτσια, μάλλον την Εφέλη, γιατί η Ευελίνα αντίθηκε μόνη της. Και πήγε με τον Δημήτρη να πάρουν κάτι ακουστικά. Ακουστικά. Περιμένετε λίγο. Ναι. Τώρα έχουμε ντύσει την Εφέλη. Τελικά εγώ θα την πάω χορό. Για να πάει ο Δημήτρης την Ευελίνα να πάρει τα ακουστικά της αυτής. Αυτήν είσαι. Σαν αυτά. Τα οποία κοιτάξτε. Εγώ έχω τα μαύρα αυτή, δεν ξέρω ποια θα διαλέξει μέρα. Έχω τα μαύρα αγαπώ πολύ. Και τα μπλε μ' αρέσουν. Η Βελίνα πιστεύω πως θα πάρει ή τα μοφ ή τα ροζ. Γιατί όπως πάντα. Ακούς μουσική, το συνδέεις από το κινητό σου και ακούς μουσική. Ό,τι θες βλέπεις, το έχεις αθόρυβα και ακούγεται από εδώ. Πολύ δυνατά ακούγεται. Και έτσι οι άλλοι μπορούν να μιλάνε και εσύ να ακούς πολύ ωραία. Να χαλαρώνεις. Βάλτε αυτά μέσα. Γιατί, και λόγω φεύγουμε. Όπως ξέρουμε, οι ανήλικοι φουλ μιλάνε. Λοιπόν. Τι θα γίνει τώρα? Τι θέλω να πω εγώ τώρα?
Διαβάζω και μηνύματα παράλληλα, γι' αυτό δεν απαντάω. Μετά έχω να βγω. Ίσως να κερδίσεις και φλουρί. Δεν μπορεί. Καλή. Όχι. Φάρε τα μπισκότα σου, γιατί φεύγουμε τώρα. Τα λέμε από εκεί. Λοιπόν, έχουμε βγει. Η ώρα είναι... Ναι. Βέβαια, ανάθεμα τι έχω τραβήξει σε αυτό το vlog. Πραγματικά. Οριακά βγήκα. Κρυώνω. Και... Θα ήθελα να πάω σπίτι μου, να ζεσταθώ λίγο. Δεν είναι αυτή η ηλικία τώρα. Έχω παγώσει, δεν πεινάω καθόλου. Άρα τσιστικά μου πασκευγιάτικα, 12 ώρα βγαίνω στα κλαμπ. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν πειράζει, πούμε το κρασάκι μας και έμεισε το σούσιμο, τα ξυλάκια, σε διασώσεις. Θεέ μου. Έλα, ωραία θα. Αυτά. Τι σας βγάζω εγώ τώρα, τι σας έχω βγάλει γενικά από όλη τη μέρα, τίποτα. Αυτά. Έχει και καθρέφτη εδώ. Πραγματικά δεν ξέρω αλήθεια τι έχω τραβήξει αυτό το vlog. Πες να έχω τραβήξει πέρασε 2 λεπτά υπέροχα. Από το ένα, 2 λεπτά από το άλλο, 1 λεπτό από το άλλο. Τίποτα. Βλογκάρα έκανες πάλι. Ναι, καλέ, όχι. Αυτό, 10 και 40, τι ώρα είναι. Γυρνάμε σπίτι. Και πάμε σε κράτησα. Πάμε να ξεπαυτούμε. Σε κράτησα πολύ. Κοίταξε, άμα θέλω να το ρίξω έξω, το ρίχνω. Πάμε να ξεπαυτούμε, να... Να βάλουμε λίγο δεξαρίνα σπρέι στη μύτη μας. Άλλη βγαίνουν, άλλη δεξαρίνα σπρέι. Άλλη ύπνο. Αυτά είναι. Έτσι είναι, παιδιά. Τις ηλικίες είναι αυτά. Εδώ πάρκαρες. Ναι, εδώ. Κλείνω αυτό το vlog. Τα λέμε σε ένα επόμενο. Έτσι πάλι τόσο γεμάτος αυτό.